Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά τα... δεν ξέρω πώς να τα πω, που έχει δηλώσει τα φοβερά ο κύριος Τόμ Παπαδόπουλος, τα περισσότερα τα σχολιάσαμε νωρίτερα, στο πρώτο μισό της εκπομπής. Έχει αναφέρει και ονόματα, όπως του Φώτη Θεού. Δυστυχώς δεν ήταν εφικτό να μιλήσει σήμερα στην εκπομπή, μου είπε πριν από λίγο θα το κάνει αύριο, τον πρόεδρο του ΓΣ. Όπως του Νίκου του Βαφιάδη, που τον έχουμε τώρα στην γραμμή μας και νομίζω είναι σωστό να ακούγονται όλες οι πλευρές για τον κόσμο, που το είδα και πολύ στο διαδίκτυο που ζητούσαν από τους συγκεκριμένους να τοποθετηθούν. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα από την Όρια Μπλε. Καλησπέρα Γιώργο και σε εσένα και σε όλους τους συνοπαδούς μας. Μέσα σε όλα αυτά που είπε και στη γραπτή του δήλωση και στις δύο ραδιοφωνικές του τοποθετήσεις ο Τόμ Παπαδόπουλος, που κατ' εμέ άργησε πάρα πολύ να κάνει το παραμικρό επικοινωνιακά, αυτά θα πρέπει να τα λέει τα Χριστούγεννα και πιο πριν, ή να τα λέει στις συνεντεύξεις τύπου που δεν είπε τίποτα από αυτά, τέλος πάντων το αφήνω στην άκρη. Μέσα σε όλα έχει αναφέρει και το δικό σου όνομα και ονόματα άλλων, του στείλω ότι μου είπαν ψέματα, ότι δεν με ενημέρωσαν σωστά, ότι ήμουν κακά πληροφορημένος, ότι άλλα νούμερα μου είπαν, άλλα νούμερα βρήκα. Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω και βάσει του ρεπορτάζ, εσύ από το ιδρυτικό έφυγες νωρίς και με την ΠΑΕ φέτος δεν ασχολήθηκες καθόλου. Προφανώς είχες κάποια ραντεβού με τον Τόμ Παπαδόπουλο το προηγούμενο καλοκαίρι, Σεπτέμβριος, πότε ήταν. Οπότε... και με τη σύγκληση μετόχων την οποία προκάλεσα. Σωστά. Όσον αφορά τους μικρομετόχους, έτσι. Ακριβώς. Ωραία. Σ' ακούμε. Λοιπόν. Σ' ακούμε γιατί το ζήτησε και ο κόσμος, γιατί είδε ονόματα και ξέρεις πως είναι. Λοιπόν, όταν ο κόσμος βλέπει ονόματα, θέλει να ακούσει όλες τις πλευρές. Βεβαίως. Εγώ με τον Τόμ Παπαδόπουλο βρέθηκα 3 φορές το προηγούμενο καλοκαίρι, όταν ήταν να αναλάβει την ομάδα. Πάντοτε παρουσία και άλλων ανθρώπων, γιατί δεν μου αρέσει να κάνω κατηδίαν συζητήσεις, γιατί μετά δεν θα μπορώ να πιστοποιήσω αυτά τα οποία λέω. Ή μπορεί να πω άλλα και να βγουν άλλα. Επειδή στη ζωή μου έχω φάει τέτοιου είδους πατάτες, προτιμώ πάντοτε σε μια συζήτηση με κάποιον άνθρωπο να υπάρχει παρουσία και άλλων ανθρώπων και άλλα αυτιά, για να μην μπορούν να διαστρεβλωθούν αυτά τα οποία είπαμε. Όταν λοιπόν ήρθε ο κύριος τον Παπαδόπουλος στον Ηρακλή, του εξήγησα ότι υπήρχαν οφειλές σε ποδοσφαιριστές, αφού μιλούσαμε για το 50% περί τις 500.000 ευρώ, υπήρχαν οφειλές σε ΙΚΑ και φορεία περίπου στο 1.200 και θα προσπαθούσαμε, του είχα εξηγήσει, τα χρέη προσθέτους με κάποιο τρόπο να βρούμε τη φόρμουλα που είχαμε ξεκινήσει ένα διάβλο επαφών με τον Υπουργό για να μπορέσουν να φύγουν από τη μέση, οπότε στην ουσία να απαιτήσουμε και τις 120 δόσεις για το ΙΚΑ και την εφορία και να υπάρχει μόνο το ποσό που θα πρέπει να διακανονιστεί με τους ποδοσφαιριστές και να μπει ο Ηρακλής στη ρύθμιση των 120 δόσεων στο ΙΚΑ και στην εφορία. Ποια θεωρείς ότι ο Τόμ Παπαδόπουλος λέει ψέματα ότι του είπατε σε αυτά τα ραντεβού? Εγώ σε κανένα από τα ραντεβού αυτά, γιατί δώσαμε και λίστα γραπτός με τον οικονομικό διευθυντή που είχα, τον κύριο Ιωαννικημίδη, ναι, την οποία έχουμε κρατήσει αντίγραφο και εμείς οι ίδιοι, ναι, στην οποία του εξηγήσαμε ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες, ποια είναι τα προβλήματα, τι πρέπει να κάνει για να μπορέσει ο Ηρακλής να προχωρήσει. Και όταν οι κάποιοι συνάδελφοι, μάλλον συνδιοικούντες του ή σύμβουλοι του λέγανε ότι με 500.000 ευρώ που θα χρειαστεί να βάλεις εσύ, θα τη βγάλεις καθαρή. Υπήρχε ένας κακός, ο οποίος ήμουν εγώ, ο οποίος του έλεγα ότι αν αναλάβεις και το κομμάτι που σου λέω από την διοίκηση και από τη χρήση του Παπαθανασάκη, εάν βάλεις ένα 200 με ένα 400, θα είναι καλά. Τα νούμερα μου δεν έπεσαν πολύ έξω σε αυτά που του έλεγα εγώ. Γι' αυτό και όποτε του μιλούσαμε, κοιτούσαμε μισό μάτι. Γιατί πολύ απλά, ούτε ποτέ πήγα να του πουλήσω εκδούλεψη, ούτε ποτέ είχα κάποια επένδυση. Και όταν με ρώτησε, όταν θα μου δώσεις την ομάδα, τι ζητάς εσύ προσωπικά μπροστά σε αυτόν, του είπα μόνο να κάνεις τον Ηρακλή μεγάλο και να τον επαναφέρεις εκεί που ήταν. Δεν θέλω ούτε ένα ευρώ από τα λεφτά τα οποία έβαλα. Και βέβαια, όπως γνωρίζουν και πολλοί, παρόλο που εμείς ήμασταν οι κακοί, οι στραβοί το ένα το άλλο, όλη την περσινή χρονιά, ο κακός ομιλών, το τηλέφωνο σε μια ανώνυμη εταιρεία ήταν στο όνομά μου. Χωρίς ποτέ να πω ή να πάω να το κλείσω για να δημιουργήσω εξτρά πρόβλημα σε αυτή την εταιρεία την οποία υπήρχε πέσει. Αυτά για το παρελθόν. Πότε ο συγκεκριμένος... επειδή είπες ότι κάποιοι του λέγανε ότι με 500 χιλιάρικα είσαι ok, θες να μας πεις σε ποιους αναφέρεσαι?
αυτοί που έφερε δίπλα του, αυτοί οι οποίοι το συμβούλευαν και τον φέρνανε στον Ηρακλή, ήταν και οι άνθρωποι οι οποίοι το συμβουλεύαν ότι με αυτά τα λεφτά είσαι καλά και μην τον ακούς αυτόν εδώ που σου λέει ένα 200, ένα 400, δεν θα χρειαστεί. Τα ονόματα ξέρει ο κόσμος ποιοι είναι, καταλαβαίνει ο κόσμος ποιοι είναι, ποιοι φέραν τον Παπαδόπουλο στον Ηρακλή μέσα από αυτές τις διαδικασίες και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τον οδηγήσαν πάνω σε ένα τοίχο. Βεβαίως και με τα δικά του λάθη, γιατί και ο ίδιος οδήγησε τον εαυτό του πάνω σε τοίχο. Και για να του απαντήσω, όταν βγήκα πριν λίγο καιρό και δήλωσα ότι ο μονόδρομος είναι η λύση του αφημί, ναι, είναι δεδομένο ότι πλέον η μονόδρομος είναι η λύση ενός νέου αφημί. Γιατί δεν περίμενε κανένας ότι θα αναλάβει τον Ηρακλή και θα τον υποβιβάσει κατηγορία και με την αναδιάρθρωση αντί ο Ηρακλής να είναι στη Super League, να βρίσκεται στη Football League, την τρίτη εντάξει κατηγορία πλέον του ελληνικού πρωταθλήματος που είναι μια κατηγορία επαγγελματική. Περίμενες ότι τουλάχιστον ένατος δέκατος θα τερματίσει. Συγγνώμη, στην πιο αστεία Football League όλων των εποχών μιλάμε για το αν ο Ηρακλής θα μπαίνει στη δεκάδα. Κι όμως. Οπότε λοιπόν, ναι, πλέον έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι καταστάσεις με τις τραγικές ελλείψεις και τα λάθη τα οποία έκανε, με μια διοίκηση που ο ίδιος παραδέχτηκε δημοσίως ότι δεν υπήρχε πουθενά. Όταν βγαίνουν οι ίδιοι ποδοσφαιριστές που είσαι στο φετινό ρόστερ και δεν μιλάμε για τους περσινούς της ΓΑΜΑ Εθνικής, όταν βγαίνει ο Κλέιτον και λέει ότι εμένα έρθει και με ρωτούσε λέει το Μάιο τι σου κοστάω. Το Μάιο! Έχω ένα ποδοσφαιριστή από το Σεπτέμβριο και το ρωτάω το Μάιο τι σου κοστάω. Και η πρόταση, που έκανε πρόσφατα στους ποδοσφαιριστές είναι να του δίνει 100 ευρώ την εβδομάδα. Ό,τι θέλει ας κάνει είναι δικιά του ερώτηση, ερώτηση Νίκο, για ποιο λόγο, επειδή σε θυμάμαι όλα αυτά τα χρόνια να φωνάζεις και να λες ότι δεν πρέπει να την ξαναπατήσουμε όπως την πατήσαμε με τον Παραπαθανασάκη. Πρέπει να έχουμε ελεκτικούς μηχανισμούς, πρέπει να είμαστε, πώς το λένε, σαν τα τσιμπούρια πάνω τους, όποιος είναι πριν προκύψει ο Τόμ Παπαδόπουλος, έτσι. Το θυμάμαι που το έλεγες στο Μεσοδιάστημα αυτό. Βεβαίως, πάρα πολύ σωστά. Και όταν ήσουν στο ποδοσφαιρικό τμήμα, στην προσπάθεια που έγινε και ανέβηκε η ομάδα από την ΓΑΜΑ Εθνική στη Football League, στη Β' Εθνική, όπως ήταν πέρυσι. Έπρεπε λοιπόν να τελειώσει. Γιατί δεν έγινε, γιατί δεν υπήρξε, συγγνώμη, αυτός ο ελεκτικός μηχανισμός, γιατί το ιδρυτικό ή οποιοδήποτε άλλος δεν ήταν αυτό το τσιμπούρι για τον Παπαδόπουλο και γιατί δεν τον έβαλε κάποιος, έστω και με το ζόρι, να κάνει έναν έλεγχο, να πει: ωραία, ρε παιδιά, εσείς μου λέτε ότι εδώ πέρα εγώ με 500 χιλιάρικα, ένα εκατομμύριο τη βγάζω. Είναι έτσι? Δεν είναι έτσι? Γιατί δεν έγιναν όλα αυτά? Και γιατί μέσα στη χρονιά, βάζω κι άλλο γιατί, συγγνώμη, γιατί μέσα στη χρονιά δεν μπορούσε, όχι δεν μπορούσε, δεν απολογούνταν ο Τόμ Παπαδόπουλος μία στο τόσο, για παράδειγμα, σε κάποιον ελεκτικό μηχανισμό για τον οποίο σε θυμάμαι να φωνάζεις ότι Βέβαια, δεν πρέπει να την ξαναπατήσεις. Πάρα πολύ ωραία. Από το ιδρυτικό σωματείο αποχώρησα μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου. Το ιδρυτικό σωματείο δεν προλάβαινε να πάρει το 10% λόγω του ότι υπήρχε ένα τελευταίο δικαστήριο το οποίο τελεσυδίκησε μεταξύ του Ηρακλή και του Αντώνη Ρέμου, στο οποίο διζητούσε να μέρος των χρεών των οποίων είχε ο ίδιος να γίνει φυσική συνέχεια η ΑΕΠ Ηρακλής και ήταν το τρίτο κατά σειρά το οποίο έχασε, οπότε δεν μπορούσε αυτή τη στιγμή να γίνουν κάποιες ενέργειες. Και εκτός αυτού οι μικρομέτοχοι είχαν το δικαίωμα να ζητήσουν τον λόγο μόνο σε μία σύγκληση μετόχων και μόνο στην οικονομική ετήσια απολογιστική συνέντευξη του μεγαλομετόχου για τους μετόχους. Όταν θα έκανε σύγκληση μετόχων για να ζητήσει την απαλλαγή του για την οικονομική χρήση την οποία λειτουργούσε, θα μπορούσε τότε να γίνουν οι απαιτούμενες. Βεβαίως, εκτός πρωτοκόλλου... Αυτό που λες είναι το νόμιμο. Βεβαίως. Πώς λέμε εκτός αέρα και εντός αέρα. Εκτός αέρα δεν μπορούσε να γίνει κάτι. Εκτός αέρα λοιπόν, κάθε φορά που πηγαίναμε να πιάσουμε τον Τόμ Παπαδόπουλο, μας λέγανε ότι αφήστε τον γιατί έχει τον τρόπο, θα βρει την άκρη, είναι οικονομικά δυνατός, έχουμε συλλέξει πληροφορίες, μην τον ενοχλείτε. Και για να σου πω την αλήθεια, από την αρχή τη στιγμή που ήρθε ο Τόμ Παπαδόπουλος, αντί να ξεκινήσει με αυτό που του είπα εγώ, ότι πέρσι είχαμε μια οικογενειακή κατάσταση η οποία μεταφέρθηκε στον κόσμο και μπορέσαμε να καταφέρουμε έναν στεναχωρημένο, πικραμένο μαζί με εμάς κόσμο να τον ενεργοποιήσουμε, να λειτουργήσει πάνω σε αυτά τα χνάρια, να μην ξεκινήσει το εμείς, το εσείς και οι άλλοι, οι μεν και οι δε, για να μπορέσει αυτό το πράγμα να αγκαλιαστεί ακόμα περισσότερο. Να χρησιμοποιήσει τα όπλα τα οποία του αφήσαμε ως παρακαταθήκη. Και όχι όλα, κάποια από αυτά. Να λειτουργήσει, να δημιουργήσει μια δικιά του διοίκηση, την οποία να εμπιστεύεται και η οποία να μπορεί να ασκήσει διοίκηση. Όταν λοιπόν ο μεγαλομέτοχος
λέει ότι εγώ δεν μπορώ να ασκήσω διοίκηση, πάρα πολύ ωραία, γιατί είμαι στην Αμερική. Πολύ σωστά. Και μου φέρνει ως άμεσο συνεργάτη του έναν άνθρωπο που είναι και αυτός κάτοικος Αμερικής. Οπότε ούτε αυτός μπορεί να ασκήσει διοίκηση σωστά. Όταν λοιπόν φέρνει τον τρίτο άμεσο συνεργάτη και άλλα του, έναν του ΔΣ, δεν ήταν όλοι στην Αμερική. Δεν ήταν όλοι. Ο ένας που όμως που έφερε, που ήταν εδώ πέρα, ο άνθρωπος είναι εκτός οικογενείας Ηρακλή. Δεν γνώριζε τι σημαίνει Ηρακλής. Υπήρχε ένας Σάκης Χατζόγλου, ο λογιστής και ο δικηγόρος. Δεν υπήρχαν κάποιοι άλλοι. Και ο κύριος... ο κύριος Λονταράς, ο κύριος... Ο κύριος Λονταράς δεν είναι μέλος της οικογένειας του Ηρακλή. Δεν γνώριζε πώς θα λειτουργήσει, πώς θα χτυπήσει τις πόρτες, από πού πρέπει να προστατευτεί ο μεγαλομέτοχος και όλα αυτά. Και ακόμα και τα παιδιά που μπήκαν μέσα από την οικογένεια του Ηρακλή, μέσα σε ένα 1,5 μήνα παρατήθηκαν. Αν εξαιρέσει τον λοιπόν... κύριο που ξεχνάω τώρα, δεν έχω κολλήσει. Όλοι οι υπόλοιποι λοιπόν... Είχε παραιτηθεί ο Κυρίτσης και ο Υψηλάτης από την αρχή. Μπράβο, μπράβο. Οπότε λοιπόν έμεινε με μια διοίκηση η οποία δεν λειτουργούσε. Και όταν δεν λειτουργεί η διοίκηση, δεν θα λειτουργήσει και το ποδοσφαιρικό, γιατί δεν θα υπάρχει έλεγχος. Γιατί δεν θα μπορέσουν να τραβήξουν τα γένια. Γιατί μια διοίκηση η οποία είναι σωστή, όταν βλέπει αυτό το χάλι στο αγωνιστικό τμήμα... Τον κύριο Παλαιοβραχά έλεγα. Τον κύριο Παλαιοβραχά έλεγα. Να αναλάβει δράση. Να ζητήσει ευθύνες. Να αποδώσει ευθύνες. Στον Ηρακλή δεν κάναμε τίποτα. Απλά περιμέναμε το μοιραίο. Όταν λοιπόν ο μεγαλομέτωχος βγαίνει και δηλώνει ότι με το που αναλάβαμε μετά από λίγο καταλάβαμε ότι δεν υπήρχε σωτηρία του Ηρακλή. Επί τις παρούσες φάσεις. Τι να συζητάμε. Ναι, δεν το είπε όμως. Συνδέξει τι που έλεγε άλλα. Δεν έλεγε αυτό. Δικαίωμά του να λέει ό,τι θέλει. Σημασία έχει ότι ο Μιλόν, επειδή δεν είχε ανάγκη να κάνει κολλητηλίκια ούτε με το συγκεκριμένο ούτε με κανέναν άλλον. Και ο μόνος λόγος που ασχολήθηκε ή μιλάει για τον Ηρακλή είναι γιατί αγαπάει τον Ηρακλή και όχι αγαπάει τον Ηρακλή βάζοντας, όχι βγάζοντας. Γιατί πολλοί αγαπάνε τον Ηρακλή, το αγαπούσαν τον Ηρακλή τα προηγούμενα χρόνια βγάζοντας λεφτά, όχι βάζοντας. Δεν με ενδιαφέρει, ούτε με ενδιαφέρει να γίνω φίλος του, ούτε με ενδιαφέρει να φάω ένα κομμάτι ψωμί από αυτόν. Δόξα τω Θεώ, τη δουλειά μου και την οικογένειά μου την έχω και δεν έχω ανάγκη κανέναν, ναι. Ούτε αυτόν ούτε κανέναν άλλο. Οπότε λοιπόν, ούτε είχα λόγο να του πω ψέματα, ούτε είχα κάποιο λόγο να τον κοροϊδέψω. Το άλλο, εγώ του έλεγα άλλα, αλλά επειδή κάποιοι τον είχαν φροντίσει να τον πληροφορήσουν ότι επειδή εγώ κράτησα ίσες αποστάσεις από τους δύο υποψήφιους το περσινό καλοκαίρι και δεν γεμούσα αμερικάνικες σημαίες, ήμουνα με την πλευρά του Σορούρ, γιατί αυτά γίνανε στον Ηρακλή πέρσι, γι' αυτό και ο άνθρωπος αυτός μπήκε μέσα και από την πρώτη μέρα μας κουνούσε το δάχτυλο και μας έδιωξε όλους μαζί και θα αναλάβω εγώ γιατί εσείς πήρατε λέει μετοχές γιατί θέλατε να αν έβαζε τα λεφτά ο Σορούρ να βγάλετε το Σορούρ. Αυτά γινόντουσαν. Ξεκίνησε με το εμείς το εσείς και τι άλλοι. Και ήταν λογικό από τη στιγμή που δεν γνώριζε από Ηρακλή. Δεν γνώριζε τι έπρεπε να κάνει μέσα στον Ηρακλή. Δεν είχε σχετική εμπειρία και δεν είχε και τους κατάλληλους συνεργάτες δίπλα του να αποτύχει. Ναι, αλλά δυστυχώς η αποτυχία που είναι γένος τελικού έχει μόνο ένα μνηστήρα. Στην επιτυχία υπάρχουν πολλοί γαμπροί. Στην αποτυχία υπάρχει μόνο ένας. Και τώρα προσπαθεί να επιρρύψει τις ευθύνες σε ανθρώπους οι οποίοι δεν κάνανε τίποτα άλλο εκτός από το να αποτραβηχτούν για να έρθει η νέα τάξη πραγμάτων να αναλάβει την κατάσταση και να φέρει το καράβι εκεί που πίστευε ότι μπορούσε να το φέρει η ίδια. Δεν του φταίει λοιπόν κανένας Νίκος Δαφιάδης και κανένας Ότης Θεός για τις παραλήψεις, τα λάθη και οτιδήποτε έκανε και ότι προσέκουσε το καράβι σε τείχο. Αυτός είχε τα ενία της ομάδος, αυτός είχε το τιμόνι και αυτός έφερε την ομάδα στα βράχια. Δεν την έφερε κανένας άλλος. Και κανένας δεν το κορόιδεψε. Είναι δυνατόν να γνωρίζω ότι υπάρχουν οφειλές στο ΙΚΑ και στην εφορία 1.200 περί του 1 εκατομμύριο ποδοσφαιριστές, το 50% κοντά στις 500.000, οι οποίοι ποδοσφαιριστές, χωρίς να τα είχα όλα τα νούμερα μπροστά μου, βγήκαν 495.000. Και να τον έλεγα ότι ότι ο Ηρακλής χρωστάει μόνο 500.000. Θα πρέπει να είμαι τρελός. Αλλά ευτυχώς σας λέω ότι σε όσους λέω Γιώργο, ότι σε όλες τις συναντήσεις τις οποίες είχα τουλάχιστον 3-4 μέλη του σωματείου μαζί μου. Μόνο και μόνο για να μην γίνουν κατηδία συζητήσεις και υποθούν άλλα από αυτά που έχουν υποθεί πραγματικά. Αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε λοιπόν από το να ζητάμε τον αποδιαπομπαίο τράγο και να ζητάμε ότι φταίνε αυτοί, φταίνει οι άλλοι και φταίει ο κόσμος και δεν με στήριξαν και δεν πουλήσανε και όταν τους ζητούσα εγώ λεφτά λέγανε ότι εσύ είσαι ο μεγαλομέτωχος. Δεν βεβαίως, έτσι δεν είναι. Δύο ερωτήσεις από φίλους που ακούνε. Θα ζητάς μετά να πάνε να σου πουλήσουν ταμπέλες, γιατί τι είναι το τμήμα marketing. Δύο... Να του φέρω λεφτά ποιον είναι. Άμα ήταν να φέρω λεφτά, όταν ήμουν εγώ ο πρόεδρος την περσινή χρονιά, έβαζα λεφτά και υπήρχαν 5 συνεργάτες που δεν βγήκα στον δρόμο να ζητάω να μου φέρεις και εσύ λεφτά και εσύ Γιώργο πάνε να μου φέρεις λεφτά και εσύ Χρήστο να πάνε να μου φέρεις λεφτά. Έπρεπε εμείς να τα βγούμε τα λεφτά. Το ίδιο έπρεπε να κάνει και ο ίδιος. Εάν λοιπόν
λειτουργούσε διαφορετικά και δεν το λέω για να κρατούσε εμένα. Δεν είχα ανάγκη να κρατηθώ ούτε στην ομάδα, ούτε με ενδιαφέρει να μείνω στην ομάδα με τις συνθήκες. Και ευτυχώς μάλλον που έγινε και έτσι τα πράγματα. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν λοιπόν εσύ αποφασίζεις ότι εγώ είμαι το αφεντικό, είσαι το αφεντικό. Δεν ζητάς από τους υπαλλήλους να κάνουν και αυτοί τα αφεντικά και από τους πελάτες να κάνουν και αυτοί τα αφεντικά, γιατί τότε δεν είσαι το αφεντικό. Μπορείς να δώσεις μια εξήγηση στο πού μπορεί να πήγε αυτό το 1 εκατομμύριο από τη στιγμή που όλοι δηλώνουν απληρωτή. Το πού έχει βάλει τα λεφτά πρέπει να βγει και να το πει δημόσια. Έβαλα 1 εκατομμύριο και πλήρωσα αυτούς, αυτούς, αυτούς και αυτούς. Μου φάγανε λεφτά αυτοί, αυτοί και αυτοί. Μιλάει για λογιστές, μιλάει για δικηγόρους, μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι ότι του κάνανε λεφτά. Πράγματα και του φάγανε λεφτά. Ναι. Να βγει και να πει ότι εγώ έδωσα π.χ. στον κύριο Ματζιούκη 50.000 ευρώ για να μου κάνει αυτό και ο τύπος με κοροϊδεύσε. Ονόματα αυτών που πήρανε τα λεφτά. Από το να ψάχνουμε να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι αποτραβήθηκαν από το προσκήνιο και αν θυμάσαι καλά, μαζί έχουμε μιλήσει πάνω από 30 φορές για να βγω και αν θυμάσαι σου έλεγα δεν θέλω μέχρι την τελευταία στιγμή που η ομάδα θα διεκδικεί την άνοδο έστω στη Super League 2 να δημιουργήσω το οποιοδήποτε πρόβλημα. Για να μην κατηγορηθώ ότι είναι πολλά μειός του. Εγώ αυτά που είχα να του πω του τάπα στη σύγκληση συμμετόχων, μαλώσαμε και έγινα ο κακός εκεί μέσα γιατί του είπα πολύ απλά ότι κανένας δεν ενδιαφέρεται για το άτομο σου, όλοι ενδιαφερόμαστε για τον Ηρακλή και ο στράβωσε τα μούτρα του. Και δεν είχα κανένα πρόβλημα να του πω ό,τι έπρεπε να του πω γιατί που θεωρούσα σωστό γιατί για να μπορέσω να προστατεύσω ή να βοηθήσω ή να τον παρακινήσω να ξεκινήσει να ενεργεί, να ασχολείται ενεργά στον Ηρακλή και έφτασε στο Μάιο και στον Ιούνιο να βγαίνει και να λέει ότι φταίμε εμείς για αυτό που έκανε αυτός. Τρεις ερωτήσεις. Αυτούς που είπες ότι φάγανε εννοείς αυτούς που λέει ο ίδιος ο Παπαδόπουλος για λογιστές, διαδηλώσεις και τα λοιπά. Δεν είπε ότι κάποιοι άνθρωποι ήρθαν δίπλα του και του φάγανε λεφτά. Και είπε και άφησε να εννοηθεί και πολλά άλλα. Δεύτερο, ρωτάει ένας καλός φίλος για τον Θεοδωρίδη, τον Ηλία Θεοδωρίδη. Έχεις κάτι να μας πεις για τον ρόλο του? Για τον Ηλία Θεοδωρίδη. Για τον Ηλία Θεοδωρίδη πάνω σε ποιο κομμάτι να πω. Σε ποιο κομμάτι. Αν δεν ήταν ο Ηλίας Θεοδωρίδης. Για την περσινή τη βοήθεια την ξέρουμε στη Γάμα Εθνική. Το έχετε καταγράψει και εσείς ως ιδρυτικό. Για τον ρόλο του δίπλα στον τον Παπαδόπουλο. Ρωτάει ο φίλος, από ό,τι καταλαβαίνω. Ο Ηλίας Θεοδωρίδης μπήκε μαζί με τον Παπαδόπουλο. Από όσο γνωρίζω, γιατί σου λέω ότι μιλάω σαν έναν άνθρωπο. Ήσουν οποίος... εκτός, ναι, ήσουν εκτός. Ήμουν εκτός, ωραία. Ο οποίος χωρίς να έχει καμία υποχρέωση έβαλε ένα πολύ μεγάλο ποσό για τα δεδομένα περί τις 400.000 ευρώ από ό,τι έχω μάθει για τις εντινές ανάγκες του Ηρακλή. Πάλι θα ρωτήσω εγώ, πού λοιπόν... πήγαν αυτά τα λεφτά, αλλά τέλος πάντων δεν ρωτάω. Ωραία. Αυτά σου ξαναείπα, όλα αυτά τα οποία μου λες, θα πρέπει να τα απαντήσει ο ίδιος. Εμείς πέρσι είχαμε φροντίσει ανά 2 μήνες να σας ενημερώνουμε πού πηγαίνει μέχρι και το τελευταίο ευρώ, αν θυμάσαι καλά, που σας φωνάζαμε στη Μίκρα και σας λέγαμε ότι... Το θυμάμαι και όταν το είχα καταγράψει σε μια εκπομπή, υπήρξε ένας ακροατής που μου είχε πει ότι Γιώργο δεν υποχρεωμένη μια εταιρεία να κάνει τέτοια ενημέρωση. Η ΓΑΜΑ Εθνική ήταν ερασιτεχνικό σωματείο, γι' αυτό και μας το κάναν κάθε 2 μήνες. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό ή όχι. Ούτε εμείς ήμασταν υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Απλά θέλαμε τη διαφάνεια. Θέλει να σου πει ότι άλλο να διοικείς ένα ερασιτεχνικό τμήμα και άλλο να διοικείς μια νόμιμη εταιρεία. Δικαίωμά του λοιπόν, άκουσε με, δικαίωμά του λοιπόν να κάνει αυτά τα οποία θέλει. Ο Ηλίας Θεοδωρίδης λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε καμία υποχρέωση να βάλει χρήματα στον Ηρακλή. Οπότε λοιπόν δεν μπορώ να καταλογίσω ευθύνες στον Ηλία Θεοδωρίδη, γιατί πολύ απλά ο Ηλίας Θεοδωρίδης στον Ηρακλή έβαλε λεφτά γιατί γούσταρε ο ίδιος και έγινε την τρέλα του. Να το με πω πολλά εγώ, λάθη, απλά, λέω, Νίκο, με πάρα πολλά λάθη. Ακούσε με, ότι όποιος δουλεύει κάνει λάθη. Και σίγουρα και ο ίδιος έχει κάνει λάθη. Σημασία έχει λοιπόν ότι όταν λοιπόν γίνονται λάθη, αυτός ο οποίος έχει το μαχαίρι και το καρπούζι, παίρνει αποφάσεις. Σωστά. Μήνυμα σημασία έχει στέλνει... ότι αποφάσεις δεν πήρε. Αποφάσεις δεν πήρε. Δραστικά μέτρα δεν πήρε. Άφηνε το καράβι και πήγαινε μέρα με τη μέρα προς τα βράσια. Κάποια στιγμή έφτασε η ώρα που το καράβι έσκασε στα βράσια. Έχει και την... έχει... Δεν μπορεί να μην έχει ευθύνη και ο Θεοδωρίδης για το ποδοσφαιρικό αποτέλεσμα. Ήταν στην ομάδα, ήταν στην ομάδα, ομάδα που τερμάτισε 10η, έτσι, μην τρελαθούμε. Σαφώς, και μεταγραφές έκανε και διοίκηση ασκούσε, άσχετα δεν είχε θεσμικό ρόλο εκεί. Κανένα, άκουσε όμως, σου ξαναλέω όμως, επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μου αρέσει να λέω τα πράγματα με το όνομά τους,
Τα πράγματα είναι απλά. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει την υποχρέωση να κάνει κάτι, έχει την ευθύνη. Αυτός που το κάνει έστω από χόμπι, έστω από τρέλα, έστω γιατί θέλει, ρε παιδί μου, να ασχοληθεί, δεν μπορείς να του καταλογίσεις. Πάνω σε αυτό που λες, ο Μάνος ο Λουπασάκης ρωτάει, αγάπησε τον Ηρακλή ξαφνικά και τα αποτελέσματα ήταν τυχαία μετά για τον Θεοδωρίδη? Το αν αγάπησε ή όχι τον Ηρακλή, αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ στον Ηλία τον Θεοδωρίδη για το τι έχει κάνει. Αν θέλεις. Γιατί σου λέω, ήμουνα εκτός. Α, πέρσι που ήμασταν εμείς στη Γάμα Θήκη, μπορώ να σου πω ότι ο Ηλίας ο Θεοδωρίδης λόγω της παρέας και λόγω της διαφάνειας... Πέρσι προς τιμή του ήθελε να κρατήσει την ανωνυμία του. Τώρα ήταν τελείως διαφορετικός. Τώρα έδωσε συνέντευξη τύπου, τώρα έκανε πολλά, έτσι. Ήτανε πάνω στη... Βεβαίως. Γι' αυτό λοιπόν, από πλευράς μου, θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος, εάν θέλετε θα πρέπει να τον καλέσετε, να τον βγάλετε. Εγώ δεν μου αρέσει να απαντάω. Νίκο, τον είχα απέναντί μου, αλλά όταν ρωτούσα, μου λέγανε τελευταία ερώτηση γιατί τελειώνει ο χρόνος. Τέλος πάντων, ας μην το θυμηθώ. Αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δεν σε αφορά. Κάτι τελευταίο και ίσως το πιο. Όλα είναι σοβαρά που λέμε. Ίσως το πιο σοβαρό για το από εδώ και πέρα. Μπορείς να μας πεις, όχι αν ξέρεις κάτι, εσύ ως Νίκος Βαφιάδης που έχεις περάσει από τον Ηρακλή, τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα? Γιατί έχω την αίσθηση ότι το μπαλάκι πάλι θα πέσει σε συγκεκριμένους ανθρώπους που θα ψάξουν να βρουν αφημί. Που θα ψάξουν να βρουν λεφτά, που θα ψάξουν να μπουν μπροστά, να βάλουν το κεφάλι τους στον τουρβά για να ακολουθήσει η ομάδα όπως θα ακολουθήσει. Η οδός είναι μία. Μόνο μία. Εξέβρεση νέου αφημί. Φέτος όμως η διαφορά είναι ότι... Ναι, εξέβρεση νέου αφημί που από πίσω θέλει λεφτά για να αγοραστεί, ανθρώπους για να μπουν... Για να τρέξει στη φούτμπολ, γιατί για πάει θα μιλάμε πάλι, Νίκο, έτσι. Επειδή μιλήσαμε με ποσά και επειδή κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ασχοληθήκαμε παλιότερα είπαμε κάποια πράγματα, υπολογίσαμε ότι μαζί με την εξαγορά του ΦΜΗ, σύν τα λειτουργικά έξοδα, γιατί φέτος στην Football League, εάν μιλάμε για Football League, υπάρχει και το ΙΚΑ και η εφορία, θα χρειαστεί ένα ποσό περί του 1 εκατομμυρίου. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής δεν είναι αν θα ξανακάνει μια αυτοθυσία ένας τρελός που λεγόταν φέτος Νίκος Βαφιάδης, πέρσι Νίκος Βαφιάδης, αύριο Γιώργος Ματζιούκης και μεθαύριο Μάνος Λουπασάκης. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι επειδή μιλάμε για επαγγελματική κατηγορία, ο άνθρωπος ο οποίος θα καταστεί μεγαλομέτοχος της νέας ΠΑΕ που θα δημιουργηθεί, θα πρέπει να περάσει και από τους λεγόμενους ελέγχους της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Οπότε θα πρέπει να μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την οικονομική επιφάνεια για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ώστε να θεωρηθεί ο εγγυητής της χρονιάς της οποίας θα έρθει. Υπάρχει αυτός ο άνθρωπος? Αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Αλλά γι' αυτό και λέω ότι το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο από την απόφαση της τρέλας που έκανε. Πολύ. Οπότε λοιπόν αρχικά θα πρέπει να γίνουν κάποιες συναντήσεις και κάποιες ζυμώσεις μέσα από την οικογένεια του Ηρακλή, να προσπαθήσουν να βρεθούν 2-3 οικονομικοί υποστηρικτές αυτής της προσπάθειας, στις οποίες ένας από αυτούς ή κάποιοι από αυτούς θα πρέπει να κάνουν το βήμα, να πάρουν μέρος στο μετοχόν για να μπορέσει να συσταθεί το μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο είναι μικρό σε ποσό, αλλά το θέμα είναι ότι έχει ευθύνες. Και θα πρέπει μετά ο κόσμος, όποιοι κι αν είναι αυτοί, όλοι μαζί να τον αγκαλιάσουμε, να τον πλαισιώσουμε, να τους πλαισιώσουμε για να μπορέσει να προχωρήσει ο Ηρακλής μπροστά. Δυστυχώς όμως θα πρέπει ο κόσμος να κάνει αρχικά υπομονή και δεύτερον θα πρέπει να κάνει μεγάλη οικονομική υπέρβαση για να μπορέσει να στηρίξει πολύ πιο μαζικά. Γιατί αν δεν ξέρω για όλα αυτά που ακούω που μου λες ποιος μπορεί αυτή τη στιγμή να αισιοδοξεί ότι θα γίνουν έτσι όλα αυτά. Δεν το ξέρω. Άκουσε με, ο Ηρακλής είναι ένα τεράστιο καράβι, ένα πολύ μεγάλο σωματείο με χιλιάδες. Όμως έχει κάνει και τεράστια λάθη. Νίκο, πριν κλείσουμε, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, συγγνώμη, επειδή έχουμε ξεπεράσει το όριο, θέλει ο Μάνος Λουπασάκης να σου κάνει μια ερώτηση στον αέρα. Βεβαίως. Μισό λεπτό να τον ακούσουμε, τον Μάνο, για να κλείσουμε παρέα, γιατί επαναλαμβάνω δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος. Μάνο, βεβαίως. Παρακαλώ. Ναι. Μάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Στην εκπομπή που μας θυμάσαι, στην πιο ερακλήδικη εκπομπή και μας φιλοξενεί. Καλησπέρα Γιώργο Μαζιούκη, καλησπέρα φίλο μου Νίκο. Γεια σου Μάνο και σε σένα, τι κάνεις αγόρι μου, είσαι καλά? Προσπαθώ αδερφέ, ξέρω ότι πέρασα μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Ξέρω, περαστικά και στον αέρα, ξέρω την προσπάθεια και το πρόβλημα. Δεν πήρα γι' αυτό. Η ζωή μας είναι ο Ηρακλής. Από εκεί και πέρα, επειδή σ' ακούω και μαζί σε εκείνο το σταθμό βγήκαμε και ξεκινήσαμε το Αντάρτικο, θυμάσαι?
Το θυμάμαι. Μπράβο. Λοιπόν, αυτός ο κύριος ελέγχθηκε από μηχανισμούς. Είναι έτσι? Ναι. Βεβαίως. Υποτίθεται. Για ακόμα μια φορά υποτίθεται. Ότι ελέγχθηκε από μηχανισμούς. Αυτός ο κύριος και μαζί με τον κύριο Θοδωρίδη, γιατί εγώ δεν μασάω τα λόγια μου, κάνανε μια απόπειρα συνεργασίας φετινή ώστε να ανέβει ο Ηρακλής. Σωστά? Βεβαίως. Όταν πήγαιναν οι δημοσιογράφοι, είχαν έναν άνθρωπο εκεί, η ΠΑΕ Ηρακλής, με το που κάνανε δύο ερωτήσεις, τους έλεγε παιδιά τελειώσαμε. Υποσχέθηκαν στον κόσμο του Ηρακλή τόσα πολλά πράγματα, εκ των οποίων δεν τηρήθηκε κανένα, φτάσανε σε σημείο να διαλύσουν και να ρίξουν την ομάδα και φτάνουμε εμείς, αυτό βλέπω δηλαδή, στο να είμαστε ξανά παρακαλετοί για έναν άνθρωπο ο οποίος σήμερα βγήκε και είπε σε άλλο ραδιόφωνο ότι θα δώσει χορηγία στον ΠΕΟ. Εδώ συμβαίνουν τρελά πράγματα, παιδιά. Ναι, υπόθηκε, όντως, υπόθηκε. Ναι, βέβαια. Εδώ συμβαίνουν τρελά πράγματα. Και ότι 6 μήνες μπορεί η ομάδα να παίξει εκεί και τους άλλους 6 να έρθει μετά εδώ. Ή να δίνει μόνο τα ντέρμπι εδώ. Το ότι μπορεί το αφημί να το πάρει τώρα, μπορεί τον Αύγουστο, μπορεί τον Σεπτέμβριο, μπορεί τα Χριστούγεννα κτλ. Λοιπόν, είναι κατανοητό ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν δάχτυλος κάποιου άλλου. Ή κάνει την πλάκα της ζωής του με εμάς. Διότι στην έπαυλή του ακόμα συνεχίζεται το πάρτι και ο κύριος Χατζόπουλος, Χατζόγλου πως λέγεται, ο βετεράνος του Ηρακλή που δεν έπαιξε ποτέ, πήγε και πήρε ένα από τα αυτοκίνητά του τα συλλεκτικά. Ακούστε τώρα, ακούστε με τι παίζουνε τώρα. Για να κάνει βόλτα στο Αμέρικα. Καταλαβαίνετε το γιορτάσιο ο Ηρακλής. Μάνο, έχεις από, άκουσε με, Μάνο. Καταλαβαίνω, γιατί ειλικρινά καταλαβαίνω και την αγανάκτησή σου, καταλαβαίνω και... Που η αυτόνομη θύρα 10 Νίκο φταίει για το τι γίνεται στην Αίγυπτο, στο Ισραήλ, στην Αμερική. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο. Γιώργο, παρακαλώ Νίκο. Για να κλείσουμε, για ναι. Να πω λίγο, για να καταλάβω. Πρόκειται να γίνουν κάποιες συναντήσεις. Το τι θα προκύψει μέσα από αυτές τις συναντήσεις. Νομίζω μία είναι και μεθαύριο Τετάρτη, αν εννοείς και αυτή. Δεν μπορώ να σου το... Γιατί ακόμα δεν έχουμε βρεθεί. Έχουμε κάνει κάποιες συναντήσεις. Είναι παρόμοιες που είχαν γίνει πέρυσι καλοκαίρι πριν εμφανιστεί ο Τόμ Παπαδόπουλος. Αν θυμάμαι καλά. Σε ξενοδοχεία κτλ. Λοιπόν, περιμένουμε να γίνουν αυτά τα ραντεβού, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, ποιες πόρτες μπορούμε να χτυπήσουμε, ποιους ανθρώπους μπορούμε να ενεργοποιήσουμε, για να δούμε το τι μπορούμε να κάνουμε. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να πάρουμε το αφημί του ΜΠΕΟΥ. Δεν το πιστεύω. Προσωπική μου άποψη, μακάρι να διαψευστώ. Θα είμαι ο πρώτος που θα χαρώ. Όπως και πέρσι, αν ο Τόμ Παπαδόπουλος κατάφερνε φέτος να ανεβάσει την ομάδα, θα ήμουν ο πιο χαρούμενος και ας μην ήμουν εκεί πέρα. Δεν με πειράζει. Ούτε έχω μεγαλύτερο μίσος από τη αγάπη για τον Ηρακλή, ούτε με ενδιαφέρει κάποια καρέκλα σε σχέση με την ευημερία του Ηρακλή. Γι' αυτό κιόλας, όταν ήρθε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, έφυγα. Εμείς ως ερασιτεχνικό, ως διοίκηση του ερασιτέχνη, πέρσι κάναμε την πρόσκληση ενδιαφέροντος, γιατί είχε ακουστεί κατά κόρον αυτό, τι κάνατε εσείς πέρσι. Κάναμε ένα τεράστιο άθλο χωρίς τη συνένεση του μεγαλομετόχου, του παλαιότερου, του Παπαθανασάκη. Καταφέραμε να εντάξουμε την ομάδα, την ΠΑΕ εκείνη, σε ειδική εκαθάριση χωρίς τη δικιά τους συνένεση, που ήταν άθλος, και καταφέραμε να συστήσουμε ΠΑΕ καθυστερημένα. Κάνοντας λοιπόν την πρόσκληση ενδιαφέροντος, έχοντας δύο ενδιαφερόμενους, αφήσαμε τους δύο ενδιαφερόμενους να προχωρήσουν τις διαδικασίες και μέσω αυτής της διαδικασίας πήρε την ομάδα ο Τόμ Παπαδόπουλος. Αυτή ήταν η διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί η νόμιμη, χωρίς να μπορούσαμε να επέμβουμε... Και το πήρα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, έτσι, δεν το πήρα από τον άνεμο.
Ακριβώς. Οπότε λοιπόν εμείς αυτό που ήταν να κάνουμε πέρσι το κάναμε. Από εκεί και πέρα δεν μπορούσαμε να παρέμβουμε παρά μόνο να πάρουμε κάποιες μετοχές. Ως μικρομέτοχοι, ναι. Ένομο συμφέρον το ιδρυτικό θεωρώ ότι θα μπορούσε πάντως να κάνει πράγματα. Στο οποίο δεν είσαι εδώ και ένα χρόνο. Το ιδρυτικό σωματείο, και το έχω ξαναπεί 100 φορές. Το σωματείο, η τωρινή, ας απαντήσει. Ό, τους τα έχω πει. Δεν θέλω να μιλήσω. Okay. Σε ευχαριστώ. Απλά αν θυμάσαι όμως, όταν πήραμε εμείς τις μετοχές. Κάποιοι άνθρωποι της ΠΑΕ Ηρακλής θεωρήθηκε ότι εμείς πήγαμε να βάλουμε τρικλοποδιά σε αυτό το οποίο ερχόταν. Και κατηγορηθήκαμε. Δηλαδή έπρεπε πάλι να ξαναφήσουμε έναν άνθρωπο να ξαναπάρει το 100% και όχι το 99, κάτι. Λες και το 0, κάτι δημιουργούσε πρόβλημα στον ίδιο να διοικήσει, αλλά θα άφηνε τον Ηρακλή ξεκρέμαστο ώστε να μην μπορεί κανένας να πει κουβέντα. Σε ευχαριστώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε ευχαριστώ. Να είσαι και εσύ. Και εσύ να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.